Για lunch πρωινά. Νταλούς. Για happy time μεσημέρια. Νταλούς. Για mainstream μουσικές το απόγευμα. Νταλούς. Για super εκπλήξεις το βράδυ. Νταλούς. All day long, η δική σου παρέα. Καφέ μπαρ. Νταλούς. Εδώ παίζουν κολλητοί, συναντήσεις, καφεδάκια, ποτά. Εδώ παίζει η πιο αγαπημένη συνήθεια. Η επιθυμία για ζωηρές εμπειρίες σε φέρνει πάντα στο ίδιο αγαπημένο στέκι. Καφέ μπαρ. Νταλούς. Η δική σου παρέα. Thank you.
Τι θα έρθει λοιπόν η σύνδεση.
Καταρχήν να δώσω και εγώ τα συγχαρητήρια μου στον Γιάννη. Ήταν πολλά χρόνια στο δυο μας και είμαστε και την ίδια εποχή αγωνιζόμαστε στην Αθλητική Κατηγορία. Άρα έχουμε να δούμε πολλά. Το πληκτικό καλή συνέχεια. Γνωρίζαμε πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού του Σαρονίκου. Γνωρίζαμε ότι έχουν να παίχνουν κοινοί από αυτό είναι ο Παναγίδης. Όλοι προσπαθούν να βρουν αυτό. Είναι ικανό κάποιο να την μπάλα και να ευτελεί και να πασάρει. Σε δύο στιγμές δεν το κάναμε σωστά, σε 90 λεπτά και το πληρώσαμε. Επίσης γνωρίζαμε ότι παίζουμε δικούς τους αναγωνισμούς και ότι ψάχνουν να βρουν γρήγορα με διαβόγιες φάσεις την αντίπατη να δίνει την έδρα. Παρ' όλα αυτά, μας εκκυνδύασε αρκετές φορές στο πρώτο γύρο. Τώρα στο πράγμα την εικόνα του παιχνιδιού. Είναι δύσκολο σε αυτό το γήπεδο να παιχθεί σωστό ποδόσφαιρο. Ορθολογικό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε, είχαμε την ατυχία να δεχτούμε γκολ στην πρώτη ουσιαστικά φάση. Δεν ξέρω αν ήταν το ένα που το ξέρετε εσείς. Άρα βρισκόμαστε πάλι με την πλάτη στον τύπο και να κυνηγάμε το σκορ. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Μπορούσαμε να πάμε στα αποδυτήρια με ένα ή δύο γκολ παραπάνω. Δεν το κατορθώσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν λειτουργήσαμε όπως θα έπρεπε. Σωστά, είχαμε την υπεροχή, είχαμε την κατοχή. Δεν μπορούσαμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το γήπεδο. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε με έναν ορθόδοξο τρόπο. Και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλαμε πολύ την νίκη, να ξεκινήσουμε στην ώρα μας με τους τρεις βαθμούς. Θέλαμε να ευχαριστούμε τον κόσμο. Το μόνο που κρατάμε είναι την προσπάθεια που είχαν τα παιδιά και στα 90 λεπτά. Κύριε Σφάκη, είχατε δηλώσει ότι θα ζητήσετε ενδεχομένως και αλλαγή έδρας. Σκέφτεστε ακόμη αυτό. Τώρα μετά από αυτό το παιδί θα συζητήσουμε με τη διοίκηση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί όπως ξέρετε, δεν θέλω να γίνω γραφικός, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάναμε πολύ καιρό προετοιμασία. Δύο φορές μπήκαμε στο γήπεδο αυτό. Παρότι οι άνθρωποι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να το βελτιώσουν οι άνθρωποι του Σαντίου και το βελτίωσαν, ήρθε ένα παιχνίδι 11 ώρα το πρωί και όπως αντιλαμβάνεστε δεν ήταν ό,τι καλύτερο για να μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Αλλά αυτές είναι αυτή η πραγματικότητα, πρέπει να τη δεχτούμε και πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Χατζηγούντας έχει τραυματιστεί σοβαρά. Δεν νομίζω. Ο αέρας ήταν ένα στοιχείο το οποίο και ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.